Και εμείς να συνεχίσουμε τώρα με κάτι ιδιαίτερο. Λέγαμε προηγουμένως ότι τα τραγούδια αυτά, τα κομμάτια αυτά, συνδέονται και με την οπερέτα και με το μουσικό θέατρο. Γιατί βεβαίως υπήρχε και το μουσικό θέατρο στη Σμύρνη που είχε πολύ μεγάλη απήχηση, Κλέαρχε. Και στην Αθήνα επίσης. Να πούμε λοιπόν ένα πολύ ιδιαίτερο τραγούδι που ξέρω ότι το τραγουδάς υπέροχα και στο ζήτησα εγώ. Είναι παραγγελιά πολύ, αυτό. Ναι, γιατί είναι από τις κυρίες του Παξίμ. Όχι οι κυρίες του Μαξίμ, από το Παξιμάδι πλέον. Οι κυρίες του Παξίμ που μια οπερέτα που έγραψε ο Δημοσθένης Ζάτας. Ένας πολύ ιδιαίτερος συνθέτης που τον βρίσκουμε και στη δισκογραφία της Αμερικής. Έχει γράψει τον περίφημο Πινόκλι. Για πες μας λίγο για τις κυρίες του Παξίμ και το τραγούδι αυτό, τη Σφαίρα. Αυτό το τραγούδι το άκουσα, Λέμπρο, πρώτα-πρώτα. Ήμουν παιδί και το άκουσα από τον Γιώργο τον Κόρο. Mm. Ο οποίος είναι συνεχιστής του 80 σε ένα βαθμό, γιατί τον γνώρισε. Όπως είπες, το 58 πέθανε ο Δοντάκης. Ο Κόρος τότε μελετούσε. Ακόμα δεν είχε εξελιχθεί τόσο, αλλά το έλεγε και ο ίδιος ότι τον γνώρισε τον Δοντάκη κλπ. Και έτσι υπάρχει μια συνέχεια μεταξύ του Γιωβανίκα, του 80 και του Κόρου. Το άκουσα λοιπόν, εσένα, λοιπόν. Ναι, το άκουσα αυτή και επειδή... η πορεία, η αλυσίδα. Όσο γυρίζει η Σφαίρα λοιπόν και έχουμε στα ποτήρια μας κρασί. Θα πίνω εγώ για σένα, θα πεις για μέ και εσύ. Και πάμε να το παίξουμε και να το τραγουδήσουμε εδώ με την παρέα μας. Κρασί. Θα πίνω εγώ για σένα, για με θα πεις κι εσύ. Σε ψηλό ποτήρι να πίνω να μεθώ. Έλα, έλα δώσ' μου αδιάκοπα φυλάκια να έχω ώσπου να ξεψυχώ. Μάκινα το γιώμα, τα άρι το ξανθώ. Τρέλο με κάνει τόνα και τα λοπά λαβώ. Ποτήρι να πίνω να μεθώ. Έλα, έλα, δώσ' μου αδιάκοπα φυλάκια.
για